Ακολουθεί δήλωση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας. Αγαπητοί συμπατριώτες, αδελφές και αδελφοί, εγώ προσωπικά πήρα μια πολύ σκληρή απόφαση για μένα και όλους μας. Υπέγραψα μια δήλωση σχετικά με τη λήξη του πολέμου του Καραμπάχ με Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν από τις 1 η ώρα το βράδυ. Το κείμενο της δήλωσης που έχει ήδη δημοσιευθεί είναι απίστευτα οδυνηρό για μένα και τους ανθρώπους μας. Πήρα αυτή την απόφαση ως αποτέλεσμα μιας βαθιάς ανάλυσης στρατηγικής κατάστασης και της εκτίμησης των ανθρώπων που έχουν την καλύτερη κατοχή της κατάστασης. Επίσης, με βάση την πεποίθηση ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε, θα γράψω ένα μήνυμα γι' αυτό τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι νίκη, αλλά δεν υπάρχει ήττα μέχρι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τον εαυτό μας ως ηττημένους, και αυτό θα πρέπει να είναι το ξεκίνημα της εθνικής μας ενότητας, μιας εποχής αναγέννησης. Πρέπει να αναλύσουμε τα χρόνια εξαρτησίας μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Γονατίζω σε όλα τα θύματα μας, υποκλίνομαι σε όλους τους στρατιώτες μας, στρατηγούς εθελοντές που προστάτεψαν και προστατεύουν την πατρίδα τους με τη ζωή τους. Έχουν σώσει το Αρτσάχ. Παλέψαμε μέχρι το τέλος και θα κερδίσουμε. Το Αρτσάχ στέκεται όρθιο. Ζήτω η Αρμενία, ζήτω το Αρτσάχ. Το περιεχόμενο της συμφωνίας θα αναρτηθεί αύριο στο site. Μείνετε συντονισμένοι στο mshd.gr.